Θέλω σκυλάκι και γατάκι, Ιζή. Θέλω, είπα. Hello! Καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Όπως θα είδες και από τον τίτλο, έχουμε part 2 στο Try Not To. Είχαμε κάνει αυτό το challenge, είχα ξανακάνει βασικά αυτό το challenge. Θα σας αφήσω εδώ πέρα στην καρτούλα το βίντεο. Το πιο γλυκό challenge το είχα ονομάσει, γιατί είναι από τα πιο γλυκά challenges βασικά που υπάρχουν στο ελληνικό και στο ξένο YouTube. Για όποιον δεν ξέρει λοιπόν τι είναι το Try Not To είναι ένα challenge, μία πρόκληση στην οποία κοιτάς κάποιες φωτογραφίες που είναι έτσι πολύ γλυκούλικες, χουχουλιάρικες φωτογραφιούλες και δεν πρέπει να λιώσεις από συγκίνηση, από να πας στην οθόνη και να κάνεις αυτό το κουτσου 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 κουτσου. Καταλάβατε? Πιστεύω καταλάβατε. Οπότε ναι, θέλω να σας πω εδώ πέρα ότι στο προηγούμενο challenge η Μαρία μου είχε διαλέξει φωτογραφίες για να μην τις δω εγώ και σας είχα πει ότι στο επόμενο, σε αυτό εδώ βασικά, θα μου τις διάλεγε ο Ιζή. Έλα όμως που ο Ιζή δεν μπορούσε, οπότε ξαναέβαλα τη Μαρία και θεωρώ ότι είναι καλύτερο που το διάλεξε η Μαρία, γιατί είναι τόσο γλυκούλα, τόσο cute, που νομίζω ότι θα με δυσκολέψει περισσότερο από ότι θα με δυσκόλευαν οι φωτογραφίες που θα διάλεγε ο Ιζή, γιατί ο Ιζή μπορεί να διάλεγε καμιά πίτσα για να μου δείξει. Όχι, εντάξει παιδιά, πλάκα κάνω, πάμε στο βίντεο γιατί μακρηγόρησα πάλι. Λοιπόν, παίρνω το κινητό μου να βρω τις φωτογραφίες που μου στείλει η Μαρία. Δεν τις έχω δει, θέλω να σας πω. Θα είναι η πρώτη φορά που θα τις δω. Πάμε, πατάω την πρώτη. Τσουκ! Παιδιά, είναι ένα κουταβάκι με ένα κουκλάκι γαϊδάρου. Και δεν θέλω να σας το πω, αλλά είναι ό,τι πιο cute το έχω δει σε φωτογραφία. Παιδιά, βγάζει το γλωσσάκι του, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Βγάζει το γλωσσάκι του, ενώ κοιμάται το γλυκούλι μου. Σας το έχω ξαναπεί ότι έχω μια παραπάνω ευαισθησία με τα σκυλάκια. Δεν ξέρω γιατί, παιδιά, τα αγαπώ, τα λατρεύω, θα ήθελα όλα τα σκυλάκια του κόσμου. Δεν μπορώ. Και αυτό εδώ πέρα το σκυλάκι είναι το πιο κιούτικο σκυλάκι που έχω δει ποτέ στη ζωούλα μου. Πρώτη φωτογραφία και ήδη έχω χάσει. Τι τέλεια, τι τέλεια. Πάμε στην επόμενη, πας και νικήσω. Έχω πει ότι σε αυτό εδώ το challenge θέλω να νικήσω. Θέλω να βρω την εσωτερική δύναμη που έχω μέσα μου και να μην κάνω... Πάμε, επόμενη. Τι ακριβώς είναι αυτό? Κάτσε λίγο. Είναι ένα κουταβάκι. Το οποίο τι είναι αυτό που έχει στη μέση του? Δεν έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ η κυλίτσα του είναι για ζούμπιγμα, έτσι, πραγματικά. Τι είναι αυτό όμως, δεν έχω καταλάβει τι είναι στη μέση του. Εντάξει, είναι μια ok φωτογραφία. Δεν με συγκίνησε. Δεν με συγκίνησε. Επόμενη! Ωμιτζή, επόμενη είναι ένα μωράκι και ένα κουταβάκι. Είναι δύο μωράκια μαζί και κοιμούνται. Τι γλυκούλικα! Παιδιά, θέλω να τα φάω. Παιδιά, κοιτάξτε τα μαγουλάκια του μωρού λίγο. Κοιτάξτε τα μαγουλάκια του μωρού. Τα σπάνε. Όχι, θέλω πραγματικά όταν κάνω κι εγώ με το καλό ένα δικό μου παιδί να το μεγαλώσω μαζί με ένα κουταβάκι και να είναι να είμαστε μια οικογένεια αγαπημένη. Πραγματικά. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία όμως τώρα. Παιδιά, θέλω να σας πω εδώ πέρα κάπου ότι όπως εσείς γνωρίζετε την ευαισθησία που έχω στα σκυλάκια και στα κουταβάκια, έτσι τα γνωρίζει και η Μαρία. Οπότε ξέρει τι κάνει η Μαρία με τις φωτογραφίες που διαλέγει. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τρία κουταβάκια. Τρία, έξι κουταβάκια, συγγνώμη παιδιά. Κοιμούνται σκυλάκι, τα γλυκούλικα. Εντάξει, δεν είναι τόσο cute. Είναι cute η φωτογραφία, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να πω ξέρετε τι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη. Ωμιτζή, πόσο cute τα πω, παιδιά, το θέλω αυτό το σκυλάκι. Είναι ένα σκυλάκι με ένα τριαντάφυλλο στο στόμα. Παιδιά, πεθαίνω, τρελαίνομαι. Κοιτάξτε τα ματάκια του. Ω, τι τέλεια. Ματάρες το σκυλί, ματάρες. Παιδιά, πόσο εκφραστικά πλάσματα είναι αυτά. Δεν μπορώ. Με ξεπερνά, ρε παιδί μου, με ξεπερνά. Πανέμορφη φωτογραφία, δεν ξέρω ποιος την έχει τραβήξει, αλλά είναι πάρα πολύ τυχερός. Πάμε στην επόμενη. Ωμιτζή. Ωμιτζή. Παιδιά, φιλιούνται. Τι φάση. Είναι δύο γατάκια που φιλιούνται.
γλυκούλικα. Παιδιά, πόσο μα πόσο λατρεύω σκηνές που κουταβάκια ή γατάκια ή κουταβάκια με γατάκια παίζουν και γλύφουν το ένα το άλλο, γιατί ξέρετε, νιώθουν, θέλουν να δείξουν βασικά την αγάπη τους. Πεθαίνω, λιώνω για κάτι τέτοια, πραγματικά σας μιλάω, λιώνω. Νομίζω ότι χάνω πάλι σε αυτό εδώ το challenge. Δεν είμαι εγώ για αυτό εδώ το challenge, το έχετε καταλάβει θεωρώ. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Ομιτζή, εντάξει παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μαρία, έχεις διαλέξει τις καταλληλότερες φωτογραφίες για αυτό εδώ το challenge. Παιδιά, κοιτάξτε! Ένα μωρό σκατσοχυράκι! Τόσο δά! Εν τω μεταξύ, θα σας πω κάτι. Ακολουθώ στο Instagram έναν κτηνίατρο, ο οποίος, παιδιά, του είχαν πάει ένα σκατζόχυρο. Ξέρω ότι είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά ήθελα να το πω κάπου. Του είχαν πάει ένα σκατζόχυρο, γιατί είχε κάποιο δερματικό πρόβλημα. What? Και άντε τώρα ο κτηνίατρος να ψάχνει ένα μέσα στα γκάθια του για το δερματικό πρόβλημα. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, αλλά πολύ κιουτικό, παιδιά, πολύ ωραία φωτογραφία. Το αγάπησα. Θέλω κι εγώ ένα σκατζόχυρο, Ιζή! Ο Ιζή δεν απαντάει, γιατί ξέρει ότι είδε. Θα μου πάρεις κατζόχυρο. Επόμενη φωτογραφία είναι ένα μωράκι, το οποίο, εντάξει παιδιά, κοιτάξτε τα μαγουλάκια, κοιτάξτε μάτια. Wow, δεν υπάρχουν λόγια. Σε αυτές τις φωτογραφίες με τα μωρά είμαι πιο συγκρατημένη, νομίζω έτσι. Τι φας. Επόμενη, τι είναι αυτό? Πόνι. Μικρό μου πόνι. Μικρό μου πόνι, ήρθε η άνοιξη ξανά. Μόνη μου. Τι όμορφο που είναι, μωρέ. Παιδιά, είχαμε πάει στον ζωολογικό κήπο, στατικό ζωολογικό, και είχα καταενθουσιαστεί με όλα τα ζωάκια που υπήρχαν εκεί μέσα. Πραγματικά. Πολύ κιουτική φωτογραφία, αλλά βλέπετε. Συγκρατιέμαι. Επόμενη φωτογραφία είναι ένα μωρό γατάκι. Τι κιουτικό. Πολύ ωραίο. Εντάξει, να συγκρατηθώ. Θα συγκρατηθώ, παιδιά. Θα συγκρατηθώ και δεν θα πω, ξέρετε τι, θα συγκρατηθώ. Ω, εντάξει. Ω, έτσι, παιδιά, είπα, η επόμενη φωτογραφία είναι πιο κιούτικη. Ω, κιούτικο. Παιδιά, θέλω και γατάκι, να σας πω την αλήθεια, γιατί παλιότερα είχαμε μια γατούλα η οποία είχε μεγαλώσει με το Max μαζί, μεγαλώναν σαν αδερφάκια. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευτυχισμένη ήμουνα. Θέλω γατάκι! Και σκυλάκι. Και σκατζοχυράκι. Τα πάντα θέλω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Τελικά είμαι πιο συγκρατημένη σε αυτό το challenge από το προηγούμενο που είχα κάνει. Τι φώτσες είναι αυτές! Δεν μπορώ, πεθαίνω! Ω, παιδιά! Λοιπόν, τελείωσε. Τελείωσε. Δεν ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου. Δεν ξέρω πού θα πετύχω. Αλλά εγώ θα γίνω σκυλομάνα, γατομάνα, σκατζοχυρομάνα, ελαφομάνα, αλογομάνα. Τα πάντα θα γίνω εγώ. Και μάνα κανονική, ελπίζω. Τι τέλεια μου είναι, ωραία. Πάμε στο επόμενο. Παιδιά, κοιτάξτε, φάτσα. Έχει πάει, τι φάση, να πάρει το Excalibur αυτό εδώ πέρα το γατί, το οποίο είναι και τυγρέ και είναι τόσο κιούτικο. Τι ματάρες. Παιδιά, πεθαίνω όταν είναι μικρά τα γατιά που παίζουν μόνα τους. Βρίσκουν οτιδήποτε και παίζουν. Εντάξει, τα σκυλάκια, τα κουταβάκια, κάθονται και τρώνε τα πάντα μόνο τους. Τα γατάκια, παιδιά, κάθονται και κάνουν έτσι. Τέτοια. Έχει η μαμά του Ίζη αυτή την περίοδο ένα μικρό γατάκι στο σπίτι, το έσωσε και παιδιά, πεθαίνω κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί πέρα. Δεν έχετε ιδέα, τρελαίνομαι. Πάμε στην επόμενη. Τι τέλειο! Παιδιά, το βλέπετε που αγκαλιάζονται! Αγκαλιάζονται! Ομιτζή! Τι γλυκούλικο! Ζευγαράκι είναι αυτό τώρα, ή μήπως είναι αδερφάκια. Τι είναι, δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ γλυκούλικο. Ό,τι θέλω θα κάνω! Σε όλα όχι! Όχι σε όλα! Αμάν! Τι να κάνω, αφού είναι γλυκούλικα! Προσπάθα λίγο, ρε! Προσπαθώ! Επόμενη είναι ένα σκυλάκι, το οποίο είναι γλυκούλικο, αλλά δεν συγκινούμε. Δεν θα συγκινηθώ. Θα συγκρατηθώ! Τι μου την είπε ο Ιζή! Αμάν, Ιζή! Και τελευταία φωτογραφία. Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Αυτό που σας έλεγα πριν, παιδιά. Είναι ένα σκυλάκι και έχει πάρει καλίτσα μια γατούλα! Παιδιά, πεθαίνω! Και κοιμάται η γατούλα. Δηλαδή, φανταστείτε πόση ασφάλεια νιώθει η γλυκούλα μου. Θέλω σκυλάκι και γατάκι, Ιζή. Θέλω, είπα. Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν είμαι για αυτά τα challenges.
ό,τι έχει να κάνει με γλυκούλικες φωτογραφιούλες, με σκυλάκια, αρκουδάκια, γατουλάκια, μωράκια. Δεν είμαι γι' αυτά. Δεν είμαι γι' αυτά. Τελείωσε. Έχω καταλάβει τη μοίρα μου. Ξέρω ότι θα χάνω μια ζωή, οπότε μη μου ζητάτε να κάνω part 3. Μη μου ζητάτε! Παιδιά, όχι τώρα σοβαρά, πέρα από την πλάκα. Νομίζω ότι η αλήθεια δεν είναι αυτά τα challenges για μένα. Βέβαια, άμα θέλετε τόσο πολύ να κάνουμε και ένα part 3, okay, θα το δούμε στο μέλλον όμως, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ τη Μαρία που μου διάλεξε φωτογραφίες. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι φωτογραφίες ήταν καλύτερες από την προηγούμενη φορά. Έκανε καλή δουλίτσα το μαράκι εδώ πέρα. Να τις πείτε από κάτω στα σχόλια ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στα social media που θα βρίσκονται κάτω στο κουτάκι της περιγραφής για να τα λέμε και από εκεί. Να κάνετε ένα τεράστιο like σε αυτό εδώ το βίντεο αν σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και το καμπανάκι. Και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά! Μουά!